Ύστερα από πρόταση του μεγκυρίου προς το Enterprise Greece, έχουμε τη χαρά να γίνει η πρότασή μας δεκτή και να συνδιοργανώσουμε μια ημερίδα που αφορά εξαγωγές στην ευρωπαϊκή αγορά και συγκεκριμένα στις χώρες της Γερμανίας, της Αγγλίας και της Σουηδίας. Αυτή λοιπόν η ημερίδα θα γίνει και με την υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών. Λέγεται ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων στην ευρωπαϊκή αγορά. Θα γίνει την Τετάρτη 3 Απριλίου στις 5 το απόγευμα στην αίθουσα του Μιλτηρίου. Και σκοπός η ημερίδα είναι η ενημέρωση των επιχειρήσεων της ευρύτερης περιφέρειας Πελοποννήσου όσον αφορά κυρίως τον κλάδο των αγροδιατροφικών και τις ευκαιρίες εξαγωγής των προϊόντων και των υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, προσκεκλημένοι και ομιλητές θα είναι οι οικονομικοί και εμπορικοί σύμβουλοι των πρεσβειών της Ελλάδας σε Βερολίνο, Μόναχο, Λονδίνο και Στοκχόλμη. Μετά την ολοκλήρωση λοιπόν των παρουσιάσεων θα γίνει ανοιχτή συζήτηση. Είναι προσκεκλημένα και τα άλλα μελητήρια της περιφέρειας Πελοποννήσου, γιατί είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σοβαρό και επιτέλους πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος από ανθρώπους που ξέρουν τα πράγματα εκ των έσω, γιατί μελιγενέστε και με το επικείμενο και πολύ ζητημένο Brexit. Είναι κάποιοι από τους επιχειρηματίες οι οποίοι ήδη κάνουν εξαγωγές στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι κάποιοι οι οποίοι θέλουν να κάνουν εξαγωγές και είναι και κάποιοι οι οποίοι ελπίζουν να κάνουν εξαγωγές. Άρα θεωρώ ότι είναι ευκαιρία να έρθουν εδώ, να θέσουν ερωτήσεις και να πάρουν τις κατάλληλες απαντήσεις. Επίσης θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η εκδήλωση, διότι στην υπάρχουσα οικονομική κατάσταση, που υπάρχει μια ύφεση γενικώς, όσο και να λένε κάποιοι ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση του κλίματος και με ανεβασμένη ψυχολογία, προσωπικά θεωρώ ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Και δεδομένων των συνθήκων, τέτοιου τύπου ημερίδες που φέρνουν σε άμεση επαφή τον επιχειρηματία και τους ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν την αγορά εκεί, αν μη τι άλλο, βοηθάνε την όλη κατάσταση. Και συγκεκριμένα, και είναι και πολύ λογικό, δεν μπορεί μέσα σε 2 ώρες τους ομιλητές να πιάσουν όλα τα θέματα για όλα τα προϊόντα. Θα γίνει μια γενική κουβέντα για τις συνθήκες αγοράς της κάθε χώρας και τις δυνατότητες εξαγωγής για κάποια προϊόντα, αλλά το κύριο αποτέλεσμα και θετικό που θα βγει από εκεί είναι η προσωπική επαφή που θα έχουν οι επιχειρηματίες που θα έρθουν με τους συγκεκριμένους. Η ανταλλαγή απόψεων μετά στη συζήτηση, η ανταλλαγή καρτών και στοιχείων επικοινωνίας μαζί τους, ούτως ώστε όταν φύγουν από την ημερίδα του ομιλητηρίου να έχουν υπάρχει μια αμεσότητα επικοινωνίας ή μέσω επιμελητηρίου ή και κατευθείαν μόνοι τους με τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Θα μας πείτε λίγο, κύριε Πρόεδρε, έτσι, τι στοιχεία, αν υπάρχουν κάποια στοιχεία για το πώς πάνε οι εξαγωγές και έτσι κυρίως στην περιοχή μας. Οι εξαγωγές όσο αφορά την περιοχή μας είναι ευξημένες όσο αφορά τον Ίνο, μιας και λόγω δουλειάς ασχολούμαι και με αυτό και ξέρω ότι υπάρχει μια αύξηση των εξαγωγών. Αυτό όμως, επειδή τα εινοποιεί στην Αρκαδία, μιας και είπαμε για τον Ίνο, είναι συγκεκριμένα και όχι πολλά, δυστυχώς δεν είναι πολλά, και να κάνω μια παρένθεση ότι δυστυχώς δεν είναι πολλά γιατί μια ζώνη POP όπως είναι η Μαντινία θα πρέπει να έχει πιο πολλά εινοποιεία που να στοχεύουν στις εξαγωγές. Και όχι μόνο λίγα. Δηλαδή η άποψη κάποιων ότι είστε λίγοι, αλλά είστε τυχεροί, δεν παίζει αυτό το πραγματάκι. Πρέπει να είμαστε πολλοί για να δίνουμε σύσσωμο παρόν στις εκθέσεις και να έχουμε και μεγαλύτερο εμπορικό εκτόπισμα στην αγορά σαν εινοποιεί Πελοποννήσου. Παρά τα αυτά λοιπόν, όπως προείπα, υπάρχει μια αυξημένη τάση για εξαγωγές του κρασιού. Δεν φτάνει μόνο σε αυτό. Υπάρχει η κοινουρία που ανήκει στην Αρκαδία και έχει αυξημένες εξαγωγές σε λάδι και σε ελιές. Υπάρχουν τα τυροκομικά, τα οποία δυστυχώς οι εξαγωγές που θέλαμε να υπάρχουν δεν γίνονται για πολλούς και διάφορους λόγους. Και θεωρώ ότι, όπως και προείπα, ότι είναι ευκαιρία να έρθει ο κόσμος ο οποίος ελπίζει να κάνει εξαγωγές ή κάνει ήδη και θέλει να βελτιωθεί, να έρθει σε επαφή με αυτούς τους κυρίους, να ανταλλάξει απόψεις, να ανταλλάξει στοιχεία επικοινωνίας για να βελτιώσει την καθημερινότητά του και ίσως και αλλάξει και τρόπο σκέψης. Ήθιστε να τα ξέρουμε όλα. Αλλά στην πράξη δυστυχώς βλέπουμε ότι η καθημερινότητα δεν μας δίνει πάτημα στο να προωθήσουμε τα προϊόντα μας έχοντας τη σκέψη ότι τα ξέρουμε όλα. Είναι κάτι που ξέρουν παραπάνω από εμάς. Επειδή ακριβώς έχετε εμπειρία και σαν εινοπαραγωγός και έχετε εξαγώγημα προϊόντα, τι πιστεύετε ότι λείπει ακριβώς από το να έχουμε πολύ περισσότερα αγροτικά προϊόντα, γιατί στην ποιότητα δεν υστερούμε, θεωρώ. Υστερούμε και στην ποιότητα. Τι σημαίνει, ωραία, για τι σημαίνει ποιότητα? Ναι. Σημαίνει μια καλή ντομάτα και ένα ωραίο μαρούλι? Δεν σημαίνει αυτό. Ποιότητα σημαίνει εξυπακούεται ένα καλό προϊόν,
Ποιότητα σημαίνει μια συσκευασία, ποιότητα σημαίνει μια συνέπεια στις παραδόσεις, ποιότητα σημαίνει μια συνέπεια στους όγκους, ποιότητα σημαίνει από το κτήμα, μια και για λαχανικά, μέχρι το ράφι, όλη η διαδικασία να είναι η καθώς πρέπει. Ποιότητα σημαίνει να έχει και μια τιμή στην αγορά. Αυτό είναι ποιότητα. Για μένα ποιότητα δεν είναι μόνο η γεύση. Ποιότητα είναι όλο το πακέτο ενός προϊόντος, το οποίο εν τέλει έχει μια πολύ καλή σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό για μένα ποιότητα. Οπότε χρειάζεται δηλαδή βελτίωση σε όλα αυτά που είπατε. Χρειάζεται βελτίωση στους ήδη υφιστάμενους ανθρώπους που κάνουν εξαγωγές. Χρειάζεται μια βελτίωση ώστε να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους και τη συνεχή παρουσία τους στις αγορές. Δεν το λέω επειδή θεωρώ ότι κάποιοι δεν έχουν ποιότητα, μην παρεξηγηθώ. Εγώ το λέω γιατί πρέπει να τους ευθύσω την προσοχή ότι πρέπει να συνεχίσουν τον αγώνα για καλά προϊόντα. Από εκεί πέρα, για κάποιους που θέλουν να κάνουν κάτι, οι συνθήκες Αρκαδίας και τα δεδομένα της Αρκαδίας είναι τέτοια που δεν επιτρέπουν να έχουμε πολύ όγκο. Άρα λοιπόν πρέπει να στοχεύσουμε σε αγορές οι οποίες θέλουν λιγότερο όγκο και παραπάνω ποιότητα. Και όπως προείπα, για να πιάσεις μια καλύτερη τιμή από τον ανταγωνιστή σου, ο οποίος έχει χαμηλότερη τιμή κτήσης από εσένα, γιατί κάνει όγκο και εκεί παίζουν οι οικονομίες κλίμακας και εμείς δεν μπορούμε να τις πιάσουμε αυτές ποτέ, πρέπει να βρούμε αγορές οι οποίες είναι ένα λίγο πιο ποιοτικές αγορές, που να θέλουν λιγότερο όγκο και με ένα έξυπνο branding και ένα έξυπνο marketing να μπορείς στο προϊόν σου, ανά τεμάχιο, ανά κιλό, ανά λίτρο, όπως θες ξεφρασέ το, να μπορείς να κρατήσεις κάτι παραπάνω. Γιατί είναι αυτό που μπορεί να κάνεις. Η Αρκαδία δεν έχει τεράστιους όγκους. Πέρα από κάποια προϊόντα, η άλλη όγκη της είναι μικρή. Άρα λοιπόν πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας σε αγορές οι οποίες μας εξυπηρετούν. Και αν έχετε δει τη διάθεση από τους παραγωγούς ακριβώς να βελτιωθούν. Διάθεση υπάρχει. Προφανώς. Δεν υπάρχει διάθεση για ενημέρωση όμως. Γι' αυτό κάνουμε αυτό και θέλουμε τον κόσμο να έρθει να ενημερωθεί. Θεωρείτε ότι οι εκπρόσωποι των χωρών που θα έρθουν είναι οι αγορές που έχουν τις προϋποθέσεις να εξάγει η Αρκαδία με τα ελαττώματα που είπατε της μικρής παραγωγής? Η μικρή παραγωγή είναι ελάττωμα όταν πας σε μεγάλες αγορές. Είναι προτέρημα όμως όταν πας σε αγορές που δεν μπορούν να πάνε οι μεγάλοι εξαγωγείς του όγκου. Άρα λοιπόν ένα θεωρητικά για κάποιους ελάττωμα εμείς το μετατρέπουμε σε προτέρημα. Και συγκεκριμένα η Γερμανία. Η Γερμανία, όπως παρανέφερα, είναι μια τεράστια χώρα. Το 40% του ελληνικού ίνου εξάγεται στη Γερμανία. Είναι μια χώρα τεράστια, είναι μια χώρα που είναι εύκολα προσβάσιμη από την Αρκαδία και έχει μια πληθώρα προϊόντων τα οποία μπορούν να μπουν σε κάθε ράφι ενός μικρός μινι μάρκετ, ενός μιας μεγάλης αλυσίδας. Όσο αφορά την Αγγλία, είναι μια χώρα η οποία έχει ένα θέμα τώρα με το επικείμενο Brexit. Θεωρώ ότι πρέπει πρώτα να λυθεί το θέμα με αυτό, να εξηγήσουμε τι γίνεται, να εξηγήσουμε τις τελωνιακές διαδικασίες οι οποίες αλλάζουν και δεν ξέρουμε πότε θα αλλάξουν, παίρνουν παράταση και κάποια στιγμή θα αλλάξει η τελωνιακή διαδικασία. Η Σουηδία είναι μια παρθένα αγορά για τους πιο πολλούς από εμάς, μια δύσκολη αγορά. Σε μερικά προϊόντα όπως το αλκοόλ έχει μονοπόλιο, πρέπει να είναι όλα μέσα το κράτος. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει να έχουμε άποψη για τις αγορές αυτές. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Και αν δεν δώσεις, δεν πρόκειται να πάρεις ποτέ. Ούτε πρόκειται κάποιος αγοραστής ή κάποιος εμπορικός ακόλουθος να σου φέρει το τιμολόγιο στο χέρι έτοιμο και να σου πει αύριο φέρε μου τα προϊόντα να στα κάνω λεφτά. Ξεκινάς να μαθαίνεις και από εκεί και πέρα η ενημέρωση είναι ατέρμονη. Όσο πιο πολύ θες να ενημερωθείς και τρέξεις, τόσο πιο εύκολα θα επιτύχεις το στόχο σου.